Η επιστολή της ομάδας βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και η βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, κυρία Μαρία Μίχου, κατατέθηκε την 5η 26 Ιανουαρίου στον κύριο Έξαρχο από την βουλευτή Α Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, κυρία Χρύσα Αράπογλου, στην οποία και ανήκει η πρωτοβουλία. Μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση είναι και η αναπτυξιακή ταυτότητα της Βορείου Ελλάδας. Στην επιστολή τους οι βουλευτές αναφέρουν: μία από τις πρώτες ενέργειες του Προέδρου του Κινήματος Γιώργου Παπανδρέου ως Πρωθυπουργού της χώρας ήταν η μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία. Παραβλέποντας τις διαφωνίες που εκφράστηκαν από διάφορες πλευρές, θεωρήσαμε την ενέργεια αυτή ως ένα πρώτο βήμα αναβάθμισης του αναπτυξιακού ρόλου που καλούνταν να διαδραματίσει η Γενική Γραμματεία με τη δραστηριοποίηση δύο υφυπουργών στη Θεσσαλονίκη, ώστε να ανταποκρίνονται αμεσότερα στις ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας και υπαγωμένων αντίστοιχα στα τότε Υπουργεία Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας. Ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας. Τα πρώτα σύννεφα όμως άρχισαν να διαφαίνονται με τη μεγάλη καθυστέρηση καθορισμού αρμοδιοτήτων τουλάχιστον στον έναν από αυτούς που θεωρητικά θα έπρεπε να αναλάβει τον ευαίσθητο τομέα της ανάπτυξης σε μια περιοχή που εμφανίζει από καιρό τεράστια προβλήματα από βιομηχάνησης, ραγδαίας αύξησης της ανεργίας, παρακμάζουσας εμπορικής αγοράς, μιας περιοχής που αναζητά επιγόντως μια νέα αναπτυξιακή ταυτότητα. Μετά από ένα περίπου εξάμηνο, η τότε πολιτική ηγεσία παρουσίασε τη δημιουργία και το οργανωτικό σχήμα της επιχειρησιακής μονάδας ανάπτυξης Μακεδονίας Θράκης με σκοπό το σχεδιασμό, την προώθηση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας Θράκης, στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με προώθηση των αρχών της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ευθύνης στις υποδομές που χρησιμοποιεί και με πιλωτική εφαρμογή καινοτόμων αρχών διοίκησης. Την πρωτοβουλία αυτή χαιρέτησα με επιστολές στους παραγωγικοί και επιχειρηματικοί φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Με τον ανασχηματισμό του Σεπτεμβρίου του 2010, η θέση αναβαθμίστηκε και τον υφυπουργό αντικατέστησε ο Υπουργός Αναπληρωτής, θέση που διατηρείται μέχρι σήμερα. Χρειάστηκε όμως να περάσει άλλο ένα εξάμηνο για να λειτουργήσει τον Απρίλιο του 2011 το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών, τη ΕΜΑ. Ενώ μέχρι σήμερα, 2,5 σχεδόν χρόνια μετά, δεν έχει λειτουργήσει πλήρως και όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος, η επιχειρησιακή μονάδα ανάπτυξης Μακεδονίας Θράκης. Στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης συνέχισε να λειτουργεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, που εδώ και 25 περίπου χρόνια έχει να επιδείξει σημαντική δουλειά όχι μόνο σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και διάσωσης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Από τα παραδοσιακά μακεδονίτικα σπίτια της Καστοριάς και της Χιάτιστας μέχρι τη γνωστή σε όλη την Ελλάδα παλιά πόλη της Ξάνθης, ό,τι διασώθηκε οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας. Συνέχισε να λειτουργεί το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, που μελετά, επιβλέπει και εποπτεύει εργασίες για τη συντήρηση και εκτέλεση έργων στις μονές του Αγίου Όρους. Σοβαρό έργο στον τομέα της εποπτείας της αγοράς έχει να επιδείξει το Σώμα Ελεγκτών Ποιότητας Προϊόντων, για τη στελέχωση του οποίου εκπαιδεύτηκαν 35 άτομα, μια ακόμη υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης. Επίσης, η Γενική Γραμματεία έχει θεωρητικά την εποπτεία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, ενώ πολλές φορές αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή, καλώντας διάφορους φορείς της πόλης προκειμένου να συναποφασίσουν για σοβαρά θέματα. Όλα αυτά δεν συνυπολογίστηκαν όταν πριν από μερικές μέρες, εντελώς ευνηδιαστικά και κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξήγηλε την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης επικαλούμενους λόγους οικονομίας, μηδενίζοντας το έργο της Γενικής Γραμματείας και λιδωρώντας συλλήβδιν τους εργαζομένους, λέγοντας ότι έχουμε 110 υπαλλήλους στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης, η οποία δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί 10 χρόνια και οι λακιστές και υποκριτές θέλουν να διατηρήσουμε σε λειτουργία. Αμήλικτα προκύπτουν τα ερωτήματα. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της αναβάθμισης του πρώην Υπουργείου σε Γενική Γραμματεία? Δοκιμάσαμε ένα νέο σχήμα που τελικά απέτυχε? Τι απέγινε τελικά η αναπτυξιακή πολιτική στο βορειοελλαδικό χώρο, το σημαντικότερο τμήμα της περιφερειακής ανάπτυξης που θα μπορούσε να αποτελέσει και το εφαλτήριο για τη συνολική ανάπτυξη της χώρας? Ποιο είναι το δυσθεώρητο ποσό που θα εξοικονομηθεί εφόσον ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι δεν θα απολυθούν εργαζόμενοι από την κατάργηση μερικών επιδομάτων διευθυντικών θέσεων και θέσεων προϊσταμένων? Δοκιμάστηκε κάποιο νέο οργανόγραμμα ώστε να αποκτήσουν οι διευθύνσεις και οι υπάλληλοι που τις τελεχώνουν συγκεκριμένο ρόλο, εφαρμόζοντας και συντονίζοντας πολιτικές για την ανάπτυξη, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τους άλλους τομείς δραστηριότητας του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης? Με ποια δομή θα υπηρετηθούν οι σημερινές λειτουργίες και ποιο το σχέδιο για την αναβάθμισή τους?